Και πάμε να δούμε τους Παρθένους, που για τους Παρθένους, μπαίνοντας ο ήλιος στον υβροχό, μπαίνει μέσα ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που φέρνει σε προτεραιότητα, σε πρώτο πλάνο, θέματα της δουλειάς, την καθημερινότητα της δουλειάς. Άρα θα πρέπει μέσα στο επόμενο διάστημα να σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους θα βελτιώσετε τη δουλειά σας, θα βελτιώσετε τις επαγγελματικές σας σχέσεις. Ενδεχομένως, αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα προσελκύσετε περισσότερο κόσμο, αν έχετε, ας πούμε, ένα κατάστημα. Γενικά, θα δείτε πώς μπορείτε να κάνετε τονωτικές ενέσεις σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα της δουλειάς σας. Είτε αυτό αφορά τις σχέσεις με ανθρώπους που δουλεύετε μαζί, είτε αυτό μπορεί να αφορά και τα μέσα με τα οποία δουλεύετε, έτσι. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος τομέας έχει να κάνει με θέματα που αφορούν υγεία, φυσική κατάσταση. Άρα εδώ πέρα θα περάσει και αυτή τη βδομάδα και ο Ερμής στο ζώδιο του υβροχώου, άρα στον ίδιο τομέα. Τι λέει αυτό? Ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει προτεραιότητα η υγεία, να κάνετε ένα check-up, να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεστε, να δείτε τι μπορείτε να αλλάξετε για να έχετε περισσότερη υγεία και να είστε σε καλύτερη φόρμα. Θα τα δείτε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα αρκετά προσεκτικά. Δεν είναι μία περίοδος που μπορεί να υπάρχουν προβλήματα σε αυτούς τους τομείς. Ίσα-ίσα σας λέω το αντίθετο, ότι είναι μια καλή περίοδος για να ενισχύσετε αυτούς τους τομείς. Και τον τομέα των επαγγελματικών και τον τομέα της υγείας. Τώρα, η πανσέλινος έκλειψη που είχαμε το πρωί μπορεί να επηρέασε λίγο, είναι επηρεάζει ακόμα τους γεννημένους πρώτες μέρες, αλλά είναι κάτι που είπαμε ότι σταδιακά και από το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να υποχωρεί. Οι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο μπορεί να έχουν και μια καλή ευκαιρία σε κάτι που αφορά οικογένεια ή σπίτι μέσα στο ξεκίνημα της εβδομάδας.